Χιλιάδες είναι αυτοί που σειραίουν στο Fagradalsfjall κοντά στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Reykjavik, προκειμένου να θαυμάσουν από κοντά το μοναδικό θέαμα που προσφέρει η έκρηξη του ηφαιστείου. Η λάμψη από την λάβα μπορούσε να φανεί από τα περίχωρα του Reykjavik, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα. Η λάβα που ξεκίνησε να ρέει την Παρασκευή από την χαρακιά του όρους Fagradalsfjall στη Χερσόνησο Ρέικιανες, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ισλανδίας, μετά από 800 ολόκληρα χρόνια, έχει μαγνητήσει Ισλανδούς αλλά και ξένους που έσπευσαν να επισκεφτούν το σημείο. Exciting for us because we have been here since a bit more than 2 weeks. So we came really in Reykjanes to analyze deformation here, looking at the ground cracks and so on. Triggered by magma intrusion, but also the tectonic activity. And for us, it's just amazing. It's really interesting to see that. Εν τω μεταξύ, αίσθηση προκαλεί βίντεο που δείχνει επιστήμονες στους πρόποδες του ηφαιστείου να ψήνουν λουκάνικα στη λάβα του καθώς μελετούν την έκρηξη. Οι Ισλανδοί προετοιμάζονταν για την έκρηξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, καθώς οι σεισμολογικές υπηρεσίες της χώρας είχαν καταγράψει περισσότερους από 50.000 σεισμούς το τελευταίο διάστημα.